Σε λίγο εγώ τώρα θα επιβεβαιώσω το βάρος για να δούμε πόσο ζυγίζει τελικά το cupcake μας και να δούμε ποιος από εσάς έχει καταφέρει να βρει το βάρος του γλυκού μας έτσι ώστε να πάρει το δώρο μας. Σπύρο μου, ναι. Έχουμε επίσημο δελτίο τύπου πριν από λίγα λεπτά έσκασε η μύτη προφανώς ο Αντένα μας βλέπει και σου λέει άντε να μην τα ταλαιπωρούμε άλλα τα παιδιά, το βγάλαμε στην εκπομπή τους για την... Νάτο! Αυτό είναι για το δελτίο τύπου ή για τη λήξη του διαγωνισμού. Δεν είναι πανηγυρισμοί για τη Δούκη, σαν να υποθέσω. Να δούμε τι λέει το δελτίο τύπου του Αντένα για τον Τάντσι. Λέει ότι παρουσιάζει η Δούκη σαν νομικό. Έχει μια έκπληξη εδώ πέρα. Κριτική Επιτροπή Κάτια Δαδουλάκη, Γκαλένα Βελίκοβα, Αλέξ Κοστάλας και Γιάννης Λάτσιος. Δεν υπάρχει δηλαδή το όνομα του Φωκά Ευαγγελινού αυτή τη φορά στην Κριτική Επιτροπή. Εδώ βλέπουμε και την φωτογράφηση της Δούξας Νομικού. Είναι η φωτογράφηση για το dancing, κρατώντας την μπάλα, τη δισκομπάλα του dancing. Η Δούξα Νομικού που θα είναι η νέα βασίλισσα ουσιαστικά του σόου. Και λέει ότι την Κυριακή 20 Οκτωβρίου τελικά και όχι 13 όπως λέγαμε ή 14 που είχε ακουστεί στις 9 και 4 το Dancing with the Stars 4 ξεκινάει και επιφυλάσσει στους τηλεθεατές μοναδικές εκπλήξεις. Με 14 celebrities, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι. Εδώ έχουμε και την φωτογραφία της Επιτροπής με Γιάννη Λάτσιο, Γκαλίνα Βελίκοβα, Κάτια Δανδουλάκη και αγαπημένο Αλέξη Κοστάλα. Δυστυχώς όμως χωρίς να έχουμε την παρέα μας και το Φωκά Ευαγγελινό. Και η Ντορέτα Παπαδημητρίου θα είναι στα backstage. Στο green room. Στο green room ακριβώς, όπως είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Αργύρη Αγγελού πέρσι και τη Μέρη Συνατσάκη πρόπερσι. Στο πρώτο ποιος ήτανε? Ήτανε η Έλενα. Η Ελένη Κερκοντίνη, μπράβο. Ναι. Μπορώ να φύγω.